Καιρός που θυμίζει καλοκαίρι και οι παραλίες της Αττικής γέμισαν με κόσμο. Οι πιο τολμηροί έκαναν την πρώτη τους βουτιά και οι υπόλοιποι προτίμησαν ηλιοθεραπεία και παιχνίδια στην άμμο. Ο Μάρτιος φεύγει και φαίνεται ότι ήταν από τους πιο θερμούς των τελευταίων 20 ετών. Οδεύουμε σε μια περίοδο υπερθέρμανσης η οποία έχει οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση του κλίματος. Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας που είχε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Σε κάποιες ήταν ο πιο θερμός τουλάχιστον των τελευταίων 15-20 ετών. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο όμως είναι η μέση όρος. Ότι βλέπουμε ότι για πολλούς μήνες, ουσιαστικά από τον Ιούλιο πέρσι μέχρι και τον Μάρτιο, οι θερμοκρασίες στη χώρα μας συνεχώς αρκετά πολύ πάνω από τα κανονικά. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και ο Απρίλιος θα μπει με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την 1η και την 2η Απριλίου θα έχουμε μια ισχυρή θερμή εισβολή, η οποία θα ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία. Έχουμε αποκλίσεις 8 βαθμών, ίσως και παραπάνω σε κάποιες περιοχές, ως προς τις κανονικές τιμές. Είναι μια ακραία συμπεριφορά. Ο χειμώνας έχει συρρυκνωθεί, είναι πιο ήπιος, δεν έχει βροχές, δεν έχει χιόνια. Όλα αυτά οδηγούν σε καταστάσεις αφύπνισης για να αντιμετωπίσουμε ακραία φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων επηρεάζει την περιστροφή της γης και τον τρόπο με τον οποίο μετράμε το χρόνο, σύμφωνα με νέα μελέτη. Greenland is dumping billions of tons of ice into the sea, and so the effect of global warming has been to slow the rotation of the entire Earth. Μετά από μια μακράταση επιβράδυνσης, η περιστροφή της γης επιταχύνεται τώρα λόγω των αλλαγών στον πυρήνα της και για πρώτη φορά θα πρέπει να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο. Με τους επιστήμονες πάντως να δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα λογισμικά υπολογιστικών συστημάτων.